την προμήθεια 10 ηχητικών συστημάτων που θα τοποθετηθούν σε φωτεινούς σηματοδότες στην πόλη των Χανίων. Ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο κύριος Σημανδυράκης, έχει δρομολογηθεί η συγκεκριμένη προμήθεια, έχει δρομολογηθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως μάλιστα ο ίδιος τόνισε. Και ενημέρωσε βέβαια σχετικά τα μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης. Θέλω να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν θέματα με την όρασή τους, προβλήματα όρασης σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Να πάμε στον δραστήριο πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης, τον κύριο Μενέλα, ο Μαργοδημητράκη. Τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Μενέλα, δεν μπορώ να μιλήσω πληθυντικό, γνωριζόμαστε, έχουμε κάνει ρεπορτάζ, τα λέμε κάθε φορά. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, φίλε Νίκο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Να πούμε, όντως, 2 του μήνα, 2 Φεβρουαρίου, επισκεφθήκαμε τον κύριο Σημανδυράκη, τον Δήμαρχο Χανίων, στο πλαίσιο των συναντήσεων που κάνουμε με όλους τους δημάρχους των μεγάλων πόλεων της Κρήτης. Μάλιστα θα συνδεθούμε την ερχόμενη Δευτέρα και με τον Δήμαρχο Ρεθύμνης. Με τον κύριο λοιπόν Σημανδυράκη, όταν τον επισκεφθήκαμε, μας επεφύλαξε αυτή την πολύ ευχάριστη έκπληξη. Καθώς πήγαμε να το κάνουμε έτοιμα και εκείνος μας ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συμπεριελάβει την προμήθεια 10 ηχητικών διατάξεων, συσκευές οι οποίες τοποθετούνται στους φωτεινούς σηματοδότες και μπορούν οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία, με ολική ή μερική απώλεια όρασης, να περάσουν τα φανάρια με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας φυσικά τον ήχο, αλλά και τη δόνηση που έχει αυτή η συσκευή. Οπότε ναι, ήταν μια επιτυχημένη συνάντηση, έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, διήρκησε πάνω από μισή ώρα. Ο Δήμαρχος Χανίων, ο κ. Σημανδυράκης Παναγιώτης, άκουσε μαζί με την κυρία Ζερβουδάκη, την αντιδήμαρχο, την Ελένη, άκουσαν όλα όσα είχαμε να τους πούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Τους είπαμε σχετικά με την προσβασιμότητα που θα πρέπει να δώσουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το θέμα, να κάνουν ακριβώς τα έργα ό,τι λένε υγεία η παλιά 26-21 και η νέα 62-13. Μας απάντησε, ήταν πολύ θετική σε όλα. Τους είπαμε να φτιάξουν ένα μητρό στο οποίο θα δηλώνει οποιοδήποτε άνθρωπος με αναπηρία το όνομά του και τη διεύθυνσή του, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, να μπορεί η πολιτική προστασία του Δήμου Χανίων, του εκάστοτε Δήμου στην προκειμένη περίπτωση των Χανίων, να του παρέσει άμεση βοήθεια από μάκρυς από εκείνο το σημείο. Καθώς είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι στις περσινές πυρκαγιές της Αθήνας, ενώ είχαν λάβει το μήνυμα, είτε δεν μπορούσαν να το διαβάσουν, είτε δεν μπορούσαν να το ακούσουν, είτε δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Οπότε πρέπει να γνωρίζει η πολιτική προστασία πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και σε περίπτωση τέτοια να μάλιστα μπορεί να τους σώζει άμεσα. Θέλω λίγο να εστιάσουμε. Πραγματικά η ατζέντα έχει ιδιαίτερη αξία που μας προανέφερε στο περιεχόμενό της. Όπως είπες και στην αρχή, στον πρόλογό σου θα πραγματοποιήσετε και συναντήσεις και με άλλους Δήμους της Κρήτης. Επόμενη στάση, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρέθυμνο και ο κύριος Γιώργος Μαρινάκη. Σωστά. Μενέλαε. Ακριβώς. Σωστά. Έχουμε κλείσει ήδη ραντεβού. Ακριβώς. Θέλω λίγο να πάμε στο πρακτικό κομμάτι αυτών των ηχητικών συστημάτων. Πόσο σημαντικά είναι να μας το εξηγήσεις λίγο. Επειδή και ένας τηλεθεατής, ο οποίος δεν γνωρίζει τεχνικές λεπτομέρειες, έχει αυτές τις απορίες. Πώς θα λειτουργήσει πρακτικά? Να σας πω. Για παράδειγμα, εγώ όταν πάω πάνω περάσω από ένα φωτεινό κόμβο, από ένα κόμβο με φωτεινούς σηματοδότες, δεν μπορώ να έχω εικόνα του αν υπάρχει πράσινο ή κόκκινο. Δεν μπορώ να ξέρω πότε θα περάσουν μπροστά μου τα αυτοκίνητα. Οπότε υπάρχει αυτή η συσκευή, συνήθως είναι κίτρινη ή μπλε, ανάλογα. Ακουμπώντας αυτή τη συσκευή, δονείται όταν είναι πράσινο και όταν είναι πάλι πράσινο το φανάρι και μπορώ να περάσω εγώ, η συσκευή έχει ένα επαναλαμβανόμενο ήχο με τον οποίο καταλαβαίνω εγώ, ο άνθρωπος με οπτική αναπηρία, ο τυφλός, ότι είναι πράσινο. Όταν λοιπόν δεν είναι πράσινο, κάνει ένα αργόσυστο ήχο και μέσω του ήχου καταλαβαίνουν πότε είναι πράσινο ή πότε είναι κόκκινο. Πότε περνάμε και πότε όχι. Είναι επιτελεί σπουδαίο ρόλο, καθώς στην κυριολεξία βοηθάει εμάς τους ανθρώπους με αναπηρία
να περνάμε τους κόσμους να ασφαλεί. Ένα βήμα, ένα πριν. Βήμα Μενέλαε, ένα βήμα τη φορά σε κάθε συνάντηση, ένα βήμα προς τα μπρος, μέχρι να αλλάξουμε και αυτή την οτροπία σε επίπεδο κοινωνίας και αυτά τα ταμπού τα οποία βέβαια υπάρχουν ακόμα και μια κατάσταση που διαιωνίζεται κατά πολλούς. Εδώ είμαστε ωστόσο να ενημερώνουμε τον κόσμο, να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο και σίγουρα να δίνουμε το λόγο σε ανθρώπους σαν και σένα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Φίλε Μενέλαε. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και θα κάνουμε και ένα ρεπορτάζ εκεί στην επίσημη πρώτη της τοποθέτησης των συστημάτων. Να είσαι και στα Χανιά να τα πούμε από εκεί.